Λοιπόν, είμαστε σχεδόν έτοιμοι για την επόμενη παρουσίαση. Ο κύριος Παπαβασιλείου, αυτός εδώ πέρα, δεν μίλησε ακόμα. Έχω έντρο να κάνω, παιδί μου, κάτσε εκεί. Λοιπόν, είναι lead designer στο Beauty Blue, άμα κάνω λάθος, πες λίγο. Θα μας κάνει μια παρουσίαση η οποία θα μας πει για το πώς να κάνουμε το designer μας να μας αγαπήσει. Είναι κανένας εδώ που είναι designer. Δύο άτομα. Πόσο μισείτε τους front-end developers? Εσύ και εσύ, κανονικά απαντήστε. Πόσο? Όχι πόσο, δεν παίρνει. Εντάξει, on average. από το 0 που είναι που τους αγαπάμε πάρα πολύ μέχρι το 10 που είναι δεν μπορώ να τους βλέπω. Πόσο? Γιατί? Ναι, παιδί μου, τι σου κάνουμε. εντάξει, οκ. Πες γιατί κανόμιζα δεν είχαν έρθει, τους παίρνεις και σε άλλη φορά. Έλα, μου. Λοιπόν, ναι, σε αυτήν την παρουσίαση θα μάθουμε όλοι οι υπόλοιποι πώς να κάνουμε τις δύο δεσποινίδες να μας αγαπήσουν, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο, νομίζω. Παρακαλώ, περάστε στο έδρα μου. Ο κύριος Παπαβασιλείου. Ο κύριος Παπαβασιλείου έχει το όνομά του πριν στη διαφάνεια, οπότε είναι πολύ γνωστός. Γεια σας. Να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Κατάλαβα. Μικρόφωνο, πιο κοντά. Καλησπέρα, λέμε τώρα από τις 10. Κάποιες ερωτήσεις να κάνω πριν ξεκινήσω για να δω ποιοι είμαστε στην αίθουσα, τι κάνουμε, ποιοι ασχολούνται με το front-end εδώ στην αίθουσα. Οκ. Όλοι ξέρουν. Ποιοι ασχολούνται με το front-end full-time. Κάνουν μόνο αυτό, δηλαδή δεν κάνουν την εταιρεία του back-end, δεν κάνουν κάτι άλλο, design, κάνουν μόνο front-end. Βλέπω 5-6 άτομα. Οκ. Ωραία. Αυτό ήθελα να μάθω. Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο με το ποιο είμαι. Εγώ είμαι ο Θάνος, είμαι head of design στο Embedded Group, μια startup που έχει έναν τον Βόλο. Head of design σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πολλές δουλειές για μένα. Είναι μια εδώ, μια στην Αθήνα, μια στο Λονδίνο, που δεν θα πάω ποτέ. Οπότε είμαι λίγο ίσως προς εξαφάνιση. Δηλαδή μετά από εδώ δεν έχω δουλειά. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχω εγώ. Και αυτό συμβαίνει γιατί στην Ελλάδα τα πράγματα ξεκινάνε κάπως διαφορετικά από ό,τι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε κατά τη γνώμη τη δουλειά μου. Είμαι εδώ για να σας μιλήσω για το πώς να κάνετε τον σχεδιαστή στην εταιρεία σας ή τον συνεργάτη σας, ο οποίος είναι σχεδιαστής, να σας αγαπήσει περισσότερο. Είναι σε εισαγωγικά αυτό, γιατί ουσιαστικά σας αγαπάμε ήδη έτσι αλλιώς. Χωρίς τον front-end developer, το designer δεν είναι τίποτα. Εμείς σχεδιάζουμε το site, δεν υπάρχει κάποιος να το κάνει, είμαστε ξανά στο μηδέν. Απλά το πρόβλημα είναι ότι σιγά σιγά η τεχνολογία αναπτύσσεται. Τώρα ο designer καλύτερα να είναι και ο front-end developer. Το σωστό είναι πλέον σχεδόν να σχεδιάζεις το browser, δεν είναι να σχεδιάζεις στο Photoshop όπως παλιά, στο Illustrator και μετά να το περνάς με HTML και CSS και μετά να το βάλεις σε οποιοδήποτε CMS. Τώρα πλέον η διαδικασία είναι να σχεδιάζεις κατευθείαν σχεδόν στο browser, να κάνεις ένα style guide, να το ακολουθείς. Οπότε σιγά σιγά βλέπουμε κάποια υβριδικά μοντέλα ανθρώπων οι οποίοι κάνουν λίγο απ' όλα, τα κάνουν καλά, άλλοι τα κάνουν μέτρια και δεν συνεχίζεται. Είμαι εδώ με χαρούμενος βασικά που μιλάω σε ένα κοινό το οποίο είναι τέκνο. Οι front-ends είναι το core κομμάτι του web σήμερα. Δηλαδή, το HTML, το CSS είναι η γλώσσα περιγραφής όλου του ίντερνετ. Χωρίς αυτή δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε δεν μπορώ να σας πω κάτι για το πώς να κάνετε καλύτερα τα πράγματα. Σίγουρα όλοι ξέρετε εδώ καλύτερα μπορεί να γράφετε έτσι μου και εσείς έτσι. Έτσι, έχω και εγώ ένα background, αλλά ο κάθε ένας από εσάς το ξέρει καλύτερα. Οπότε δεν μπορώ να σας πω πώς να το κάνετε αυτό καλύτερα. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι το ότι μέσα στη δουλειά σας κρύβεται μια δύναμη την οποία αν την αξιοποιήσετε σωστά μπορείτε να βγάλετε περισσότερα χρήματα. Και δεν είναι μόνο αυτό το οικονομικό θέμα. Είναι το θέμα του να κάνετε πράγματα τα οποία έχουν σημασία περισσότερο. Δηλαδή, ρώτησα πριν ποιοι εργάζονται full time στην αίθουσα front-end, είναι 6-7 χέρια, περισσότεροι από εσάς κάνετε και front-end. Ποιοι από εσάς
είστε σε μια εταιρεία και δουλεύετε σαν ιδιωτική υπάλληλη. Ωραία, άλλος αριθμός. Ποιοι είστε freelancers, μόνο, αποκλειστικά, δεν έχετε άλλη δουλειά, ότι η ελευθερία. Ωραία. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί να κάνετε το design μέσα να σας αγαπήσει. Γιατί αν ο design μέσα σας αγαπήσει λίγο περισσότερο, τότε μπορείτε να βρείτε τη δουλειά των ομοίων σας. Τι σημαίνει η δουλειά των ομοίων σας? Απευθύνομαι στα άτομα που σηκώσαν το χέρι, που εργάζονται αποκλειστικά σαν front-end developers. Ποιοι από εσάς εργάζονται σαν front-end developers και παίρνουν 1.500 ευρώ καθαρά και πάνω? Ένα άτομο, σχόλιο του μέσου. Αν κάνετε το design και σας αγαπήσει λίγο περισσότερο, θα παίρνετε 1.500 ευρώ καθαρά και πάνω. Είναι τόσο μεγάλο. Τώρα μου πείτε τι λέει αυτό, ας πούμε. Πώς γίνεται αυτό, γι' αυτό είναι ο νόμος, πώς γίνεται αυτό. Είναι πολύ απλό. Έχει να κάνει με το σεβασμό. Σαν front-end, πριν το σεβασμό, θα πρέπει να έχετε μάθει όλα τα βασικά. Που νομίζω ότι μέσα σε αυτή την αίθουσα τα ξέρετε όλοι. Δηλαδή, είναι, πρέπει να είστε έξτρα στο HTML5 ή στο CSS3. Νομίζω ότι αν δεν το ξέρουμε αυτό, δεν το έχουμε αυτό, τότε κάπου είμαστε λάθος, σε λάθος συνέδριο. Πρέπει να είμαστε καλοί στην JavaScript. Δεν πρέπει να είμαστε experts, καλοί, απλά. Πρέπει να είμαστε ειδικοί στο να κάνουμε responsive websites. Σαν front-end developers, πρέπει να είστε μάλλον, όχι να είμαστε που δεν είμαι. Πρέπει να ξέρετε πώς να κάνετε, να χτίζετε κάτι που να παίζει καλά σε όλες τις αναλύσεις. Πρέπει να έχετε το know-how να κάνετε το site σας να παίξει με απόδοση. Το Βασίλης, ο Σταροστέλης, σας πει λίγο περισσότερο γι' αυτό, στο τέλος της ημέρας. Και πρέπει να μένετε πάντα ενημερωμένοι. Πρέπει να μαθαίνετε συνέχεια τις νέες τεχνολογίες. Τα βασικά, να μην ακριβώ, είναι κάποια πράγματα τα οποία λίγο πολύ όλοι έχουν στο μυαλό μας. Όχι αυτά τα κάνουμε φαίνα, έτσι. Το θέμα είναι όμως ότι και με αυτά, πάλι δεν είμαστε εκεί που θέλουμε. Τι είναι το daily job? Τι είναι η δουλειά η οποία θα την αποκαλούσετε daily job? Ποιος θέλει να απαντήσει? Ποιος θέλει να πει? Ποια θα ήταν η δουλειά που θα ήθελα να κάνει? Να ξυπνάς κάθε μέρα με όρεξη και με όρεξη για δουλειά, ότι δεν βαριέσαι, δεν... θέλω να πάω και να δουλέψω, θέλω. Σε ποια χώρα θα ήταν η δουλειά που θα θέλετε να κάνετε? Ελλάδα, Αμερική. Remote. Σπίτι μου. Okay. Yeah. Ποια εταιρεία, έχει κάνει στην άλλη εταιρεία? Θέλετε. Άλλωστε. Θέμα είναι ότι οτιδήποτε για να έχει στην άλλη σα, σαν front-end, υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη ζήτηση στην αγορά σήμερα, που μπορείτε να το πετύχετε. Δεν είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Έξω εκεί υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν τώρα, αυτή τη στιγμή, καλούς front-ends. Και τα 1.500 ευρώ που λέω είναι το λιγότερο πράγμα που μπορώ να σας προσφέρω. Γιατί αυτό που σας προσφέρω είναι αυτό που είπες. Να ξυπνάς και να... Έχεις όρεξη. Έχεις όρεξη. Να δουλεύεις... remote. Να δουλεύεις στο hardware. Στην δουλειά την εταιρεία των ομοίων σου, φαντάζομαι. Ναι. Εδώ έχω 5-6 εταιρείες που έχω εδώ. Αλλά δεν είμαι front-end. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πώς γίνεται όλο αυτό, μετά τα βασικά? Έχει να κάνει με το σεβασμό. Πρέπει να σέβεσαι το προϊόν, πάνω απ' όλα. Πρέπει να σέβεσαι το μέσο, το ίντερνετ, το οποίο δουλεύεις, το βγάζεις τα θέματά σου. Πρέπει να σέβεσαι το χρήστη σου, και τον οποίο κάνεις ό,τι κάνεις. Και τέλος πρέπει να σέβεσαι τον συνεργάτη σου. Ο συνεργάτη σου είναι ο designer, είναι ο back-end developer, είναι ο προϊστάμενος σε κάποια εταιρεία, αλλά τα έτο, ο CEO, δεν ξέρω πώς είναι, αλλά όλοι είναι συνεργάτες, ο πελάτης. Πρέπει να σεβόμαστε, αν σεβόμαστε αυτά τα 4 πράγματα με βλάβια, τότε δεν χρειάζεται να ψάξετε για δουλειά, θα σας βρει δουλειά μόνοι σας. Συγκεκριμένα, γιατί μιλούσαμε λίγο γενικά μέχρι στιγμής. Web τυπογραφία. Πρέπει να σέβεστε την τυπογραφία. Πρέπει να σέβεστε το μέγεθος, τις αποστάσεις, οριζόντια και κάθετα. Πρέπει να σέβεστε το πώς διαχειρίζεστε τις εικόνες online. Θα μιλήσω συγκεκριμένα γι' αυτό.
Και τέλος υπάρχει και ένα μυστικό συστατικό μετά από όλα αυτά, που αν το πιάνετε, θα μιλάμε για το ότι είμαστε πολύ κοντά στο στόχο μας. Web Cography. Letter Spacing. Ξέρετε πολύ που είναι το Letter Spacing, έτσι. Όταν ο designer κάνει Letter Spacing 100, εσείς γράφετε Letter Spacing 100. Simple. Line Height. Σε παράδοχος. Όταν ο designer έχει Line Height 1,3m, εσείς γράφετε 1,3m. Simple. Simple. Text Rendering. In Browsers. Ο designer σχεδιάζει το Photoshop, πιστό sketch. Στο sketch όμως σχεδιάζει, είμαστε καλά. Αλλά συνθηκώς όχι ακόμα. Σχεδιάζει το Photoshop, σχεδιάζει... δεν ξέρω τι μπορεί να σχεδιάζει. Το text rendering στο Photoshop δεν είναι το text rendering στο browser. Όταν περνάμε ένα design στο browser, αλλού φαίνεται bold, αλλού φαίνεται non-bold, αλλού φαίνεται λίγο light, αυτό πρέπει να το δει ο front-end και να το φτιάξει. Στην παρουσίαση που θα ανεβάσω online, έχω ένα link που θα σας βοηθήσει σε αυτό. Κάποιοι το ξέρετε, έχει να κάνει με το font smoothing. Είναι πολύ καλή τακτική για να το τέτοιο είναι να βγαίνει μαλά παντού. Είναι τρία παράγματα τα οποία αφορούν την τυπογραφία στο Internet, που αν τα προσέχετε και τα δώσετε ιδιαίτερη σημασία, το design θα πάρει μια μορφή φανταστική. Το design, ο designer θα σας αγαπήσει λίγο περισσότερο. Αναλυτικά. Το letter spacing είναι 100. Το line height είναι 1,4. Και το rendering γιατί θα έχει πρόβλημα σε Windows. Γιατί είναι ήδη πάρα πολύ light, ενώ το σχεδίασα σαν Mac, το Windows είναι τέλο light, δεν θα φαίνεται τίποτα. Οπότε θα πρέπει να το δείτε για να κάνετε τις ανάλογες αλλαγές. Θα πρέπει να το τεστάρετε. Μεγέθη και αποστάσεις. Η περιοχή αυτή είναι 550 pixels. Έτσι. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει 551, ούτε 552, είναι 550. Απλό. Είναι απλό. Η απόσταση μεταξύ του υπότιτλου και της γραμμής και της γραμμής του παραγράφου είναι 48 πίξελ εκαστός. Δεν υπάρχει λόγος να είναι 49, ούτε 50. Υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό. Νομίζω ότι δεν είναι ο χώρος να μπω σε περαιτέρω εξήγηση γιατί ο vertical αριθμός είναι σημαντικός για ένα design, είναι σημαντικός για τους λόγους του, αλλά εσείς σαν front-end, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε αυτές τις απλές οδηγίες. Αν ακολουθήσετε αυτές τις απλές οδηγίες, μαζί με το web typography, ο designer σας αγαπάει ακόμα λίγο περισσότερο και είμαστε ακόμα λίγο πιο κοντά. Εικόνες. Έχω ένα design. Είναι 1600 pixels. Ο canvas, το φωτός μου. Είναι μέσα σε ένα grid, 1218 pixels. Στο πούτσα, για παράδειγμα, στο φαντή σου. Έχω μια εικόνα, η οποία είναι full width. Η οποία είναι 1600 pixels αυτή. Και λαμβάνετε να πιεστείτε τέτοια από το design μέσα σας και πάτε να το κόψετε. Τι γίνεται. Πρώτον, η full width εικόνα σημαίνει ότι η εικόνα θα πρέπει να είναι σε κάθε browser θα πάτε σε άλλη. Που σημαίνει ότι αν ανοίξω αυτό το projector, θα πρέπει να παίζει. Αν ανοίξω στην 27 οθόνη του iMac με 2.500 pixel ανάλυση, θα πρέπει να παίζει. Αν την ανοίξω κάπου αλλού, θα πρέπει να παίζει full width. Άρα η εικόνα που έχετε μέσα στο PSD δεν σας κάνει. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να σεβαστείτε την εικόνα και να ζητήσετε από τον designer την εικόνα. Γιατί η εικόνα που έχει στο PSD δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό και να κάνετε stretch την εικόνα ή να την κάνετε να πιξελιάζει. Και αυτό σημαίνει στις responsive αναλύσεις. Για παράδειγμα, όταν στις μικρότερες αναλύσεις για tablet και κινητά μικραίνει το screen, δεν γίνεται να ψηλιάζει η εικόνα, δεν γίνεται να γίνεται stretch. Πάνω απ' όλα σεβόμαστε την εικόνα και κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε, ενώ σεβόμαστε το φωτογράφο, τη φωτογραφία. Πρέπει να είναι ποιοτικά όπως ήταν και πριν. Παίζει responsive τώρα, αλλά θα πρέπει να είναι όπως και πριν. Και το δεύτερο είναι πρέπει να σεβόμαστε το αντικείμενο της εικόνας. Για παράδειγμα, φανταστείτε μια εικόνα με ένα παιδάκι μέσα και ένα site με ένα παιδικό σταθμό. Και έχουμε στο desktop resolution το παιδάκι αυτό με τον παιδικό σταθμό που πίσω. Και στο mobile resolution το παιδάκι χάνεται, επειδή γίνεται responsive. Τι γίνεται να χαθεί, είναι απλό δηλαδή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπει, να γίνει. Δεν φτάνει μόνο
να είσαι τεχνικά σωστή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εσείς κάνατε τη δουλειά σας τέλεια, άψογα. Γράψατε τον κώδικα τέλεια, τον παραδώσατε τέλεια στο designer, αλλά δεν έχει λύπη στο response, στο mobile review. Και μετά το designer το βλέπει αυτό. Σας λέει, hey, μετά το μετά τη λύπη, μήπως μπορείς να κάνεις κάτι, να κάνεις λίγο κώδικο, να κάνεις λίγο εκεί. Να βάλεις ένα κώδικο, ένα στο play point αυτό να κάνω να το κάνουμε. Λες εσύ, α, ναι, πώς θα γίνει αυτό έτσι. Οπότε έχουμε χάσει χρόνο. Έχουμε χάσει deadline, ο designer έχει ξαναπεί κάτι, εσύ έχει ξαναπεί κάτι, ο designer έχει ξαναπεί κάτι και κάνουμε κάτι σωστά. Αυτό όλο, αν το κάνεις εσύ από την αρχή και δεν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, έχει γίνει ξαφνικά ένα ανεκτήμητο εργαλείο για τον designer, ένα ανεκτήμητο εργαλείο για το CEO της εταιρείας σου, για τους συνεργάτες σου, που προβλέπεις τα πράγματα πριν έρθουν σε σένα και δεν είσαι μόνο front-end developer, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει λάθη ή διορθώνει τα λάθη του designer. Και το designer θα έπρεπε να έχει κάποιες οδηγίες. Πού δεν τις έχει. Οπότε, λείπει το μυστικό στατικό, το οποίο είστε εσείς. Τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να δημιουργείτε, για μένα τουλάχιστον, ο ιδανικός front-end πρέπει να δημιουργεί όλες τις αναλύσεις από ένα template. Πλέον, είναι αυτό που είπα και πριν. Όταν ήμασταν πριν από 5 χρόνια και σχεδιάζαμε, υπήρχε μια πολύ ωραία τακτική που ο designer σχεδιάζει στο Photoshop, το front-end έκοβε, ο back-end περνούσε. Σιγά σιγά, όπως είπα, αυτά όλα γίνονται ένα. Ο designer σχεδιάζει. Ο front-end πάει λίγο πιο back-end, γίνεται full stack. Και ο front-end γίνεται designer. Γενικώς, οι θέσεις γίνονται λίγο μπλε. Ανάλογα σε ποια εταιρεία δουλεύετε, ανάλογα το πόση δουλειά έχετε, ποιοι είναι οι συνεργάτες σας, ποιοι είναι τα background σας. Καλούμαστε δηλαδή ο ένας να μάθει τη δουλειά του άλλου και να κάνει τη δουλειά του άλλου. Οπότε, πόσο ωραίο θα ήταν εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα που είμαστε όλοι, που ακόμα δεν είμαστε τόσο φτασμένοι τεχνολογικά και δεν έχουμε αυτό το τεχνολογικό background και το σχεδιαστικό background, και εγώ ακόμα σχεδιάζω και εσείς ακόμα γράφετε, και δεν σχεδιάζω και γράφω και εσείς δεν γράφω και σχεδιάζετε, πόσο ωραίο θα ήταν, φανταστείτε να έκανα εγώ μία μακέτα. Και εσείς να κόβατε 10 μακέτες από αυτό. Δηλαδή να κάνατε mobile, tablet, desktop, όλα. Έτσι, έτσι, διαγώνια, όλα χωρίς να ρωτήσετε. Και να το κάνετε σωστά. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει αξία που πληρώνεται εκεί έξω. Απλά. Είναι ανεκτήμητο. Το να μάθετε τα patterns του design σας, τα σχεδιαστικά. Όταν είστε front-end, σίγουρα, ακόμα και freelance να είστε, θα έχετε κάποιον συνεργάτη designer που κάνει τη δουλειά. Αν δεν έχετε, σημαίνει ότι ακόμα είστε στο επόμενο στάδιο που βρίσκετε δουλειές τοπικές, το φούρνο της γειτονιάς, το σούπερ μάρκετ, το μπακάλικο και κάνετε αυτό το πράγμα. Δεν είναι κακό, όλοι έτσι ξεκινήσαμε. Καλό είναι αυτό, αλλά κάποια στιγμή, αν θέλετε να ξεφύγετε από αυτό, θα πρέπει να βρείτε έναν άνθρωπο που έχει να σχεδιάζει να κάνει ένα level up. Οπότε όταν το βρείτε τον άνθρωπο, θα πρέπει να μάθετε τα σχεδιαστικά τετύπια, το πού κάνει λάθη, το πόσο αργός είναι, το τι συνηθίζει να κάνει σχετικά με τον οριζόντιο ρυθμό, τον κάθετο ρυθμό που δίνει στη σελίδα του, τι αποστάσεις αφήνει κάθε φορά, πώς διαχειρίζεται την τυπογραφία του. Αν το κάνετε αυτό, τότε θα γράφετε με τυφλό σύστημα κώδικα. Δεν χρειάζεται να μετράτε κάθε φορά στο Photoshop, α, 31, 52, έτσι είναι τόσο, έτσι δεν είναι τόσο, έτσι δεν είναι τόσο. Έχετε κόψει 5, 6, 7 μακέτες, 8 μακέτες, και αν κάθετε να αφιερώσετε λίγο ακόμα χρόνο για να μάθετε τα patterns του σχεδιαστή με τον οποίο συνεργάζεστε, θα γλιτώσετε χρόνο και θα μπορείτε να είστε έτοιμοι να κάνετε νέες σελίδες χωρίς να σας το ζητήσει, χωρίς να σας δώσει design. Για παράδειγμα, με τον Βασίλη που κάθεται εκεί, έχουμε σχεδιάσει και έχουμε κόψει γύρω στις 500 σελίδες. Κάπου εκεί πρέπει να είναι το δούμε. Υπάρχει μέρα που του λέω Βασίλη, χρειαζόμαστε ένα contact form page. Κάνε το. Δεν το σχεδιάζω, γιατί πάει γέννα, πάω για καφέ. Και ο Βασίλης το κάνει. Γιατί ξέρει ότι η contact form είναι έτσι. Ότι το H1 είναι έτσι. Ότι ο τίτλος μεταξύ του H1 και του header είναι έτσι. Ο τίτλος μεταξύ του H1 και της contact form είναι έτσι. Οπότε θέλω να το βάλω έτσι. Και αυτά τα ξέρει, γιατί έχει δει 500 μακέτες από μένα. Και ξέρει ότι εγώ συνηθίζω να τα κάνω έτσι. Έχει μάθει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται
Δεν το κάνω. Εγώ πάλι έμαθα. Και σας πληρώνω ακριβά. Δεν το κάνω. Απλά. Και το τελευταίο είναι αυτό, το πιο δάπη και οργανωμένο. Αυτό τώρα έχει να κάνει απλά σε μεγάλα projects. Πιο πολύ, όχι σε πεντασέλιδα projects. Σε projects τα οποία έχουν μια διάρκεια, όπως είναι το Incredible, για παράδειγμα, το οποίο δεν το έχουμε κάνει. Όπως είναι διάφορα startups. Εκεί χρειάζεται να γίνει ένα style guide. Το style guide συνήθως το κάνει ένα designer. Έτσι. Είναι σχεδιαστική ορολογία. Είναι style guide. Δεν το έτσι να πάνε έτσι, το κουμπάκι μου θα είναι έτσι, η φόρμα μου θα είναι έτσι, σε όλο το site. Το κουμπάκι μου θα έχει RAM pixel. Θα έχει RAM toners. Η φόρμα μου θα έχει ένα pixel board CCC και μέσα θα είναι λίγο gray. Και στο φόβο θα κάνει αυτό. Παντού, σε όλο το site. Οπότε κάνετε μια σειρά από αντικείμενα τα οποία φωτογραφίζουν το πώς θα είναι όλες τις σελίδες του site. Αυτό μπορεί να το κάνετε εσείς. Πριν ξεκινήσετε να το κάνετε designer. Γιατί αν το κάνετε designer, θα κάνει ένα στατικό πράγμα το οποίο κάθε φορά που το ανανεώνετε, δεν θα το ανανεώνω στο guide. Ενώ εσείς έχετε ένα αρχείο HTML, δηλαδή παίρνετε 10 μακέτες, το homepage, το email page, το contact form, τη λίστα με τα αποτελέσματα, το profile page, user, έχετε 10 μακέτες. Τις βάζετε στη σειρά. Βγάζετε ένα τετράδιο, σημειώνετε. Πόσα έτσι να έχουμε, τόσα. Πόσα έτσι να έχουμε, τόσα. Πόσες φόρμες έχουμε, τόσα. Πόσα κουμπιά έχουμε, τόσα. Εδώ βρήκα ένα consistency. Εδώ το κουμπί και εδώ το κουμπί είναι ίδιο. Αλλά έχει ένα πίξελ διαφορά. Hey, designer, τι είναι εδώ. Γιατί αυτό είναι έτσι. Του λέω, designer, λάθος, βιαζόμουν, είχα deadline. Τι να κάνω, ίδιο κουμπί είναι, αλλά εδώ έχει ένα πίξελ διαφορά. Οπότε ξαφνικά διορθώνεται το designer. Φανταστείτε, είστε εσεί ο designer τώρα. Το designer λέει τι έγινε τώρα. Γλιτώνει την κατσάρα. Ένα. Έχει καλύτερο site. Δύο. Και έχει και έναν designer πίσω από τον designer, ο οποίος κάνει και το site, ο οποίος είναι υπεύθυνο για το style guide. Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς. Ναι. Μπορεί να ζητήσει να ανοίξει το μόνιμο. Με το style guide, όταν μπορεί να διορθώνει τέτοια λάθη, αυτό το πράγμα σημαίνει ταχύτητα, σημαίνει ότι εγώ θα παραδώσω πιο γρήγορα το site θα βγει πιο γρήγορα στον αέρα, θα πάρουμε πιο γρήγορα το funding, οι επενδυτές θα αρέσει πιο γρήγορα, οι πελάτες θα κάνουν sign up πιο γρήγορα, θα μας πληρώσουν πιο γρήγορα, θα βγάλουμε τζίρο πιο γρήγορα και εσείς θα πληρωθείτε πιο γρήγορα. Και πιο καλά. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που λέμε τώρα είναι τόσο απλό, είδατε τι είπαμε. Είπαμε web typography. Είπαμε για μεγέθη, είπαμε για αποστάσεις, κάθετες, οριζόντιες. Να σεβόμαστε τις εικόνες. Το μόνο δύσκολο σε όλο αυτό, σαν front-end, σε αυτό που μπορώ να καταλάβω, είναι το να κάνετε όλες τις αναλύσεις από μία μακέτα. Αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί δεν... Να μπω λίγο σε πιο πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Δεν ζητάω από το front-end να σχεδιάσει ένα mobile view της μακέτας, αλλά ζητάω να καταλαβαίνει σαν χρήστης ότι όταν το κάνει το site να παίζει 480 pixels, το font δεν μπορεί να παραμείνει 12 pixels, δεν διαβάζεται. Δηλαδή, αν το βάζεις στο κινητό σου, δεν θα το διαβάσεις. Δεν χρειάζεται να περιμένεις το design σου να σου πει αυτό το πράγμα. Δεν έχει νόημα αυτό εκεί. Αν έβαζε το 34 pixels, είναι και λάθος οπτικά. Θα βοηθήσεις το design σου να γλιτώσει χρόνο. Θα κάνει μια πολύ μικρή βελτίωση. Ενώ πριν θα έπρεπε να κάνει μια πολύ πιο μεγάλη βελτίωση. Μετά έχει ένα τίτλο και έναν υπότιτλο, ο οποίο στο desktop οι αποστάσεις μεταξύ τους έχουν νόημα. Όταν όμως πας σε mobile resolution, οι αποστάσεις μεταξύ τους δεν έχουν τόσο νόημα, κολλάνε. Εκεί δεν πρέπει να περιμένεις το designer να σου πει μεγάλε, βελτίωσέ το. Βελτίωσε το μόνο σου. Θα το κάνεις λάθος πάλι. Γιατί ο designer είναι ιδιότροπος. Θέλει τις αποστάσεις να είναι 12 εκεί, 15 εκεί, αλλά δεν πειράζει. Όταν το κάνεις αυτό, του γλιτώνεις χρόνο, το βλέπει καλύτερα. Όταν μια εικόνα πάει από desktop σε mobile, το bootstrap για παράδειγμα, η φυσική του διαχείριση της εικόνας είναι να την πάρει από τόση και να την κάνει τόση. Το header. Μα άμα την κάνει τόση, δεν έχει νόημα. Το να βάλεις το hero photo από ένα desktop homepage, πάλι στο desktop homepage,
στο κινητό σου να είναι τόσο, δεν έχει νόημα. Δεν χρειάζεται να περιμένεις τον designer εκεί να σου σχεδιάσει ένα mobile view. Το κάνεις μόνος σου. Οπότε ξαφνικά τι έχουμε κάνει. Έχουμε βελτιώσει τις αποστάσεις στις οριζόντιες κάθετες. Έχουμε δώσει αέρα. Έχουμε κάνει τα λογικά. Τα έχουμε κάνει. Έχουμε μεγαλώσει τα fonts να φαίνονται. Δεν θα τα κάνουμε όμορφα, να φαίνονται όμως. Έχουμε μεγαλώσει τις εικόνες να έχουν νόημα. Και ξαφνικά σχεδιάσαμε ένα mobile view. Και μετά ο designer θα πει, θα το κάνει όμορφο. Αυτό είναι μόνο. Δεν είναι κάτι. Δεν είναι επιστήμη τέλος πάντων και δεν έχει να κάνει, δεν είναι καθόλου. Η δυσκολία αυτού του πράγματος δεν συγκρίνεται με όσα ξέρετε ήδη να κάνετε. Και είναι κρίμα να πληρώνεστε λίγα και όχι μόνο να πληρώνεστε λίγα, να κάνετε πράγματα τα οποία δεν έχουν τόσο σημασία για εσάς. Μόνο και μόνο επειδή δίνετε σημασία σε αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ο καθένας από εδώ μπορεί να κάνει τη δουλειά που θέλει. Η ζήτηση για front-end developers είναι τα χρήματα πολλά. Μπορείτε να βρείτε και να κάνετε. Να νιώθετε κάθε μέρα νευσμένοι, θέλετε να ασχοληθείτε.